Παρ' όλα αυτά, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα. Και αυτό είναι γενικότερα το σκηνικό που θα μας επηρεάσει σήμερα, αύριο, μέχρι και την Κυριακή. Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή, για να το κατανοήσω καλύτερα, βροχερό Σαββατοκυριακό? Βροχερό θα είναι τοπικά, διότι Μάλιστα. οι καταιγίδες που θα έχουμε είναι ένα εξαιρετικά τοπικό φαινόμενο. Εκεί που σημειώνεται η καταιγίδα μπορεί να έχουμε και χαλάζι, αλλά μπορεί να αναφερόμαστε βεβαίως και σε μια πολύ μικρή χωρική έκταση της τάξης των μερικών τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μάλιστα. Η θερμοκρασία θα έχει διακυμάνσεις? Η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλότερη από την κανονική για την εποχή. Δηλαδή γενικότερα στα παράλια έχουμε από 22 μέχρι 24 σαν κανονικές τιμές. Τις επόμενες μέρες θα είναι γύρω στους 20 βαθμούς, που σημαίνει 2 βαθμούς χαμηλότερα από αυτό αναμενόμενο. Δεν ξέρω, υπάρχουν ενδείξεις, δεν ξέρω αν είναι και νωρίς ακόμα, για το αν θα υπάρξει κάποιο φαινόμενο που θα μας επηρεάσει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι αρκετά νωρίς για να κάνουμε ασφαλείς προγνώσεις. Θα έλεγα να περιμένουμε από εβδομάδες να το σιγουρέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τίμβιε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θέλω να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πάμε στο ωράριο των καταστημάτων. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Κουρσάρη, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΕΚ. Έρχεται λοιπόν περίοδος του Πάσχα, της θρησκευτικής αυτής εορτής, και αλλάζουν